Πάμε λίγο να ακούσουμε. Το θέμα των οικονομικών, εξακολουθούν να μιλάνε οι υπουργοί οικονομικών μεταξύ τους. Πάντως, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο άκουσα σήμερα το πρωί. Δεν έχουμε επιτελέσει ακόμα την επαρκή πρόοδο. Σε ορισμένα στοιχεία, σημεία μάλλον, έχουμε την έννοια ότι μάλλον υπαναχωρούμε παρά προοδεύουμε. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει με τους τρεις θεσμικούς φορείς και οι υπουργοί οικονομικών θα πρέπει να αποφασίσουν. Η Σύνοδος Κορυφής δεν θα αναμειχθεί εμπροκειμένου. Είναι 100% θέμα πρώτων των υπουργών οικονομικών και μετά των θεσμών να φτάσουν σε ένα συμπέρασμα. Θα συζητήσουμε σήμερα το πολύ σοβαρό θέμα της μετανάστευσης. Θυμόσαστε την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής την οποία είχαμε όταν είχαμε τα τραγικά συμβάντα στην Ιταλία και στην Μεσόγειο για να σωθούν και ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να πω ότι εδώ έχουν επιτελεστεί πρόοδοι, αυτό το βλέπουμε, έχουν γίνει κοινές προσπάθειες, αλλά εδώ και τώρα θα πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις οι οποίες να επαρκούν σε βάθος χρόνου. Άρα, χρειάζεται μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τα αίτια της μετανάστευσης και αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσει. Οι προτάσεις της Κομισιόν προκειμένου πάνε σαφώς προς την καλύτερη κατεύθυνση. Γι' αυτό και εμείς θα κοιτάξουμε να συμμετέχουμε επικοδομητικά στη συζήτηση η οποία θα προκύψει. Πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει να υπάρξουν εντάσεις μεταξύ των διαφορών κρατών μελών. Δεν μπορούμε μεταξύ μας να βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση. Θα είναι λοιπόν πολύ σημαντικές συζητήσεις οι οποίες θα κάνουμε σήμερα και τα αποτελέσματα, ναι, θα σας τα παρουσιάσω με κάθε λεπτομέρεια στο τέλος, στο πέρας αυτών των συζητήσεων.